Dudek Freestyle TV και σήμερα θα μιλήσουμε για την εξέλιξη του streetball. Και όταν μιλάμε για την εξέλιξη του streetball, μιλάμε για τη μεγάλη άνοδο που έγινε το 2000 με το 2010 και μετά το 2012 με το 2023. Είναι δύο μεγάλες γενιές οι οποίες έγινε μεγάλα βήματα πάνω στο μπάσκετ του δρόμου. Οπότε θα ξεκινήσουμε κατευθείαν στους N1. Λοιπόν, η N1 είναι μία εταιρεία, ήταν βασικά μία εταιρεία, η οποία υποστήριζε ταλέντα, άτομα δηλαδή, που ήταν από γειτονιές, κυρίως στις αμερικάνικες γειτονιές, γιατί η εταιρεία ήταν αμερικάνικη, και μάζευε roster, δηλαδή κάνανε scouting στους δρόμους και παίρνανε ταλέντα οποίοι που κάνανε streetball. Και όταν μιλάμε streetball, όχι αυτό το streetball που γίνεται τώρα, τώρα είναι πιο πολύ εξελιγμένο γενικά και είναι πιο προσεκτικό. Δηλαδή, τι εννοώ τι προσεκτικό? Όταν μιλάμε γιατί το streetball που ξεκίνησε τότε, δεν μας ένοιαζε καθόλου με το κομμάτι με τα travels. Τώρα μου πείτε, η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, είναι ένα πρόβλημα. Ξεκινάμε πότε στο streetball που κάνανε performing με travels, κινήσεις οι οποίες είχε να κάνει με περίτεχνα κόλπα που ξεγέλαγε τον αντίπαλο. Οπότε τι λέμε τώρα? Ξεκίνησε και μάζευε αυτά τα rosters, παράδειγμα AO, Silk, Skip to My Lou, 720, Professor, Hot Sauce, Φαρμάκης, Escalate, πάρα πολλοί τέλος πάντων οι οποίοι είχαν να κάνουν ταλέντα που ξέρανε να κάνουν streetball στο δρόμο. Μάζεψαν αυτή την ομάδα και ξεκίνησαν να κάνουν αυτή την περιοδία σε όλη την Αμερική. Όταν έγινε αυτή την περιοδία, τα DVD και οι πωλήσεις ανέβηκαν τόσο ψηλά, οι οποίοι ήθελαν να αγοράσουν ό,τι υπήρχε από N1, και εγώ μέσα εννοείται, που ήμουνα τότε που έκλεισε το μαγαζί, πριν κλείσει το μαγαζί στη Νέα Σμύρνη στα πρατήρια, και πήγαινα κάθε εβδομάδα και έπαιρνα παπούτσια, ρούχα, κάλτσες, επικάρπια, καπέλα και πολλά άλλα. Οπότε μιλάγαμε για αυτή τη μεγάλη άνοδο που έγιναν και μαζευόντουσαν εκεί πέρα και παίζανε, κάνανε streetball. Το μπάσκετ ουσιαστικά είναι με τα travel, δηλαδή πρέπει να προσέχεις γενικά το τι κάνεις, τρίπλα και όλα αυτά, να μην γίνονται βήματα. Τότε δεν τους ένοιαζαν, δηλαδή κάνανε boomerang κινήσεις, τίπλες οι οποίες είχε να κάνουν με πολλά βήματα και πολλά dunks εννοείται, που δεν τους ενδιαφέρει περισσότερο το travel, αλλά τους ενδιαφέρει περισσότερο το performing και το ξεγέλασμα του αντιπάλου. Ταιριάζαν και τη μουσική, γιατί έπαιζε live μουσική στους αγώνες, και έτσι άρχιζε και θελιζότανε εκείνη τη χρονιά του 2000 σε κομμάτι πιο περίτεχνο, δηλαδή πιο πολύ προς την τέχνη παρά πιο πολύ στο άθλημα. Οπότε το streetball έγινε η μεγάλη άνοδος του 99 που ξεκίνησαν τα roster έως 2010, που ξέσπασε το συμβόλαιο της N1 και μετά πήρε ο καθένας το δικό του δρόμο. Εκτός από τους N1 είχαμε και τους SBX. Όσοι είχαν τότε Nova, υπήρχαν οι SBX. Και είναι οι SBX? Είναι η N1 της Ευρώπης. Δηλαδή, οι SBX ή αλλιώς Streetball Extreme παίζανε στο Extreme Sport κανάλι της Nova και κάναν περιοδεία σε όλη την Ευρώπη. Ήταν μια ομάδα που είχαν φτιαχτεί από αυτή την εταιρεία, όπως με τους N1 επίσης, και αυτοί φέρανε το Streetball Community στην Ευρώπη. Δηλαδή, μας βάλανε σε ένα τρυπάκι να ασχοληθούμε κι εμείς οι Ευρωπαίοι. Εντάξει, η Αμερική είναι η μαμά του Streetball. Δεν μπορούμε να πούμε γενικά το μπάσκετ του δρόμου ότι είναι πρώτα της Ευρώπης, έτσι. Οπότε ξεκίνησε και το φέρανε αυτοί, όπως ήταν ο Tom Coleman και άλλοι πολλοί γενικά community. Εκεί πέρα ξεκίνησε η άνοδο γενικά ξαφνικά το 2010, δηλαδή συγχρονισμός με τους SBX και N1 να φέρνουν το streetball στην Ευρώπη και N1 στην Αμερική μέχρι το 2010. Μετά αρχίσαν και το αλλάζανε επειδή έσπασε αυτή η ομάδα και αρχίζανε και το πηγαίνανε διαφορετικά. Μερικοί μείνανε στο είδος τους της παλιάς γενιάς, παράδειγμα Hot Sauce, παράδειγμα Professor και άλλοι πολλοί. Οι νέες γενιές τώρα, της εξέλιξης του 2010 με το 2023, εμφανίστηκε ο Tristan Jazz, εμφανίστηκαν πάρα πολλοί YouTubers οι οποίοι είχαν να κάνουν με το streetball community και ξέρανε γενικά το streetball, αλλά αυτοί εξελίξανε το streetball. Δηλαδή, τι κάνανε? Πήραν όλα αυτά τα κομμάτια και προσπαθήσαν γενικά να τα ενώσουν χωρίς να γίνονται travels. Κάποιες κινήσεις οι οποίες που χρησιμοποιόντουσαν γίνονταν βήματα, το εξελίξανε και το φτιάξανε έτσι ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιεί και ένας παίχτης, όχι σε εσωτερικό γήπεδο εννοείται, γιατί ο coach θα σε στείλει για πετσέτε. Οπότε μιλάμε για πιο πολύ μπάσκετ του δρόμου, μπάσκετ in the street ας το πούμε, με full style, με full effect, το οποίο δεν με χαλάει και εμένα. Εμένα μου αρέσει που εξελίζεται με αυτόν τον τρόπο, δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει. Αν και είμαι λίγο κολλημένος με τα παλιά, αλλά okay, δεν μπορούμε να πούμε ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ότι το μπάσκετ θα παραμείνει έτσι όπως ήταν στις αρχές της εξέλιξης του streetball, έτσι. Οπότε αρχίζει και εξελιζόταν με αυτό το πράγμα. Ακόμα και το outfit. Εκεί πέρα που φοράγαμε το 2000 με 2012 αυτά τα 4-3 extra large, την μπαντάνα στο κεφάλι, δεν ξέρω για εσάς ρε παιδιά, εγώ τα φόραγα. Είχα φτιάξει κεράστα στα μαλλιά μου, το είχα αφήσει μια περίοδο 3 μήνες το έκανα αυτό.
Δεν έχω φωτογραφία, παιδιά, συγγνώμη. Οπότε φοράγαμε 4-5 extra large φανέλες, λες ήμασταν κουρτίνες να πούμε για τα παράθυρα. Κυκλοφορούσαμε έτσι. Τώρα έχουν μικρύνει τόσο πολύ τα ρούχα, δηλαδή τα outfit, που πήρα λες φοράς μαγιό από κάτω, κολλητό φανελάκι. Και όλα slim, ρε παιδιά, όλα slim. Δηλαδή όλα μαζεύονται. Δεν ξέρω ότι μετά θα γίνει το 2030, δηλαδή το 2030 τι θα φοράμε. Δηλαδή. Γυμνιστές στο γήπεδο μπάσκετ. Άντε να δούμε τι θα δούμε μετά. Και ας μιλήσουμε τώρα για το παρακλάδι, εξέλιξη του streetball, που το streetball έγινε streetball freestyle. 2000 με 2010, 2004 με 2007, εκεί έγινε μεγάλη εξέλιξη που οι Ιάπωνοι πειράζανε το streetball και το κάνανε πιο πολύ χορευτικό. Οι Ιάπωνοι, εντάξει. Εγώ τους λέω τσάτσους, γιατί γενικά όλοι οι Ιάπωνοι έχουν ένα στοιχείο να το πηγαίνουν λίγο πιο παραπέρα. Έχουν μια δικιά τους συνοδοτροπία, η οποία αυτή η συνοδοτροπία τη λατρεύω πάρα πολύ. Το κάνανε basketball freestyle. Δηλαδή η εξέλιξη streetball freestyle. Streetball freestyle, αυτά τα streetball λίκια που βλέπατε. Hot show στον καθρέφτη που έκανε triples, chest roll, carousel, spin around the world. Τα οποία δεν είχε να κάνει καθόλου ούτε μέσα σε μπασκέτα, δηλαδή μέσα σε γήπεδο μπάσκετ. Μέσα στο σπίτι του τα έκανε. Αυτό ονομαζόταν streetball freestyle. Δηλαδή κινήσει με ελεύθερη βούληση μόνο σου, χωρίς να σκέφτεσαι ποιο θα πει, τι θα σου πει, αν είναι κανόνα, δεν είναι κανόνα. Απλά τα έκανε επειδή του βγαίνε και το θεωρούσε σαν προπόνηση. Οπότε το streetball έβγαινε σε ένα παρακλάδι streetball freestyle και υπήρχε μετά το δεξιά του που ήταν το basketball freestyle. Δηλαδή το streetball freestyle είχε να κάνει περισσότερο με τρίπλα. Basketball freestyle είναι η εξέλιξη του streetball ουσιαστικά που έχει να κάνει ό,τι σ' αρέσει εσένα. Δηλαδή, παράδειγμα θα σου πω εγώ που έχω γνωρίσει αρκετό κόσμο σε basketball freestyle και community. Θα μιλήσω για έναν που έκανε καποέρα. Έχει παντρέψει το Ολλανδό το καποέρα και το έχει βάλει στο basketball freestyle. Ένα άλλο, popping, χορός, δηλαδή ρομποτικές κινήσεις, έχουν πάρει την μπάλα και την έχουν κάνει με ρομποτικές κινήσεις στο bass freestyle. Breaking, δηλαδή breakdance που λένε αλλιώς, που κάνουν breaking και βάζουν και την μπάλα πάνω. Crump, αυτό που κάνουν στη Γαλλία, που κάτι περίεργα με τα καπέλα που κάνουν ένα χορό. Το πήρε ο άλλος, ο Frankie, έτσι λέγεται αυτός, το πήρε και την μπάλα και το έκανε, το πάντρεψε. Εγώ προσωπικά δεν είμαι τέτοιου στυλ, είμαι πιο πολύ του mix style. Δεν περιορίζομαι σε ένα σεκ, τα δημιουργώ και να τα παντρεύω όλα μαζί σε transition και σε musicality περισσότερο, δηλαδή πιο πολύ στο beat, μουσική και κινήσεις. Οπότε γενικά εγώ με ένα mix style, 2004 με 2012 εκεί πέρα γινόταν όλη αυτή η άνοδος με την εξέλιξη του streetball και του bass freestyle, το μπάσκετ που ξεκίνησε, γιατί η ρίζα είναι το μπάσκετ, εννοείται έτσι, το μπάσκετ ξεκίνησε, το streetball μετά βγήκε και το streetball freestyle μετά το basketball freestyle. Στην Ιαπωνία έχουν βγάλει κατηγορίες δηλαδή σε battles. Δηλαδή τώρα πια δεν μπορείς να κάνεις απλά battles, μπορείς να επιλέξεις να πας dribbling battle, spin battle, musicality battle, τα πάντα. Αλλά πάντα το all style γενικά μας κέντριζε περισσότερο. Δεν ξέρω γιατί τα έχει όλα, οπότε καταλαβαίνεις ότι είσαι πιο ολοκληρωμένος για να νικήσεις τον αντίπαλο και να πας προς τη νίκη. Αυτά ήταν τα παρακλάδια του bass freestyle, του streetball, του streetball freestyle, bass freestyle. Το outfit στο bass freestyle είχε να κάνει πιο πολύ με παντελόνι, φανέλα 2-3 extra large, καπελάκι τύπου skatepark. Μερός επίσης ήμουνα και στην ομάδα της SBX. Η SBX είναι αυτή που πάμε streetball extreme, που έτυχε πέρσι μετά από τόσα χρόνια που τους παρακολουθώ να με βάλουν μέσα. Αλλά τώρα πια η streetball extreme δεν είναι όπως η N1, δηλαδή πηγαίνεις και παίζεις μπάσκετ 1v1, 5v5 και τέτοια φάση. Το 2010 με 2012 που είχε σπάσει και η SBX, το πήρε ο πιο γνωστός και πρώην μέλος της N1, ο Tom Coleman, και την είχε πάρει την εταιρεία και την έκανε δικιά του. Οπότε τι έκανε ο άνθρωπος, είπε να το κάνει entertainment. Δηλαδή όχι αγώνες, αλλά θα φωνάζει όλα τα είδη freestyle, parkour, beatbox, παρουσιαστής, flat freestyle, football freestyle, basketball freestyle, όλα αυτά τα είδη τέλος πάντων, και breaking μέσα τα έβαζε εννοείται και popping dancing. Οπότε ήταν σε αυτή τη φάση και έκανε tour σε όλη την Αγγλία. Δεν έκανε tour στην Ευρώπη, tour σε όλη την Αγγλία, γιατί ήταν Άγγλος ο άνθρωπος και τον ενδιαφέρει η εταιρεία που την αγόρασε και πήρε όλο το brand και το ξεκίνησε και φόραγε και το προχωράει στην Αγγλία. Και έτυχε πέρσι τώρα πια, πέρσι το καλοκαίρι δηλαδή, να είχα πάει εγώ ο ίδιος στην SBX και κάναμε tour στην Αγγλία. Και μετά έγινε αυτό το τυχερό το scouting που ήταν από την Disney και φύγαμε Universal στο Orlando, που κάναμε όλη τη φάση σε 45 ημέρες στα West και της Disney και κάναμε show στην περιοδία του Orlando. Και εννοείται κάναμε και ένα ωραίο διαλυματάκι 4 μέρες και φύγαμε και λίγο για Miami να δούμε τι φάση εκεί πέρα. Αν και εμένα μου μοιάζε μια βούλα στην Αθήνα, δηλαδή μια βούλα με Lamborghini. Αυτά, τίποτα σπουδαίο. Αλλά μπορώ να έχω να πω σε Ορλάντο ότι το μπάσκετ όντως είναι πολύ πιο εξελιγμένο γενικά. Το τύπου streetball, δηλαδή έπαιζες και όταν έκανα streetball σε 2000 γενιάς, δηλαδή με βήματα, δεν είχαν κανένα πρόβλημα και κατευθείαν το αναφέρανε streetball και καταλαβαίνανε
αυτό το κομμάτι είναι streetball και το The Hot Shot του δίνανε respect. Οπότε αυτό. Για μένα αυτό είναι πολύ περίεργο, γιατί εγώ άμα κάνω εγώ streetball εγώ σε γήπεδα δεν θα τους αρέσει και πολύ. Δηλαδή δεν θα αρέσει τον κόσμο στο ότι κάνω βήματα, γιατί χαλάς το παιχνίδι. Εντάξει, αυτό είναι το ευρωπαϊκό. Τώρα στην Αμερική παίζουν αλλιώς. Έτσι. Πιο πολύ τους αρέσει ούτως και αλλιώς το entertainment, οπότε καταλαβαίνετε. Οπότε παίξαμε εκεί πέρα τύπου Ορλάντο, Μεξικάνο και όλα αυτή η φάση. Ήταν γαμό τη φάση. Γυρίσαμε πίσω. Μια γρήγορη περίληψη στην εξέλιξη του streetball, πώς εξελίχθηκε γενικά όλη η ουσία με το θέμα του μπάσκετ του δρόμου. Οπότε άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε ένα subscribe, πατήστε ένα like άμα γουστάρετε, δείτε λίγο τη φάση τι γίνεται μέσα και στο επόμενο επεισόδιο σας υπόσχομαι ότι μάλλον θα έχουμε one vs one. Αυτό ήταν το επεισόδιο την εξέλιξη του streetball, ελπίζω να σας άρεσε, είμαι ο Dude και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. See ya, μάγκες!